τους αιματογραμμένους αγώνες των ηρωικών μας προγόνων για την κατάκτηση της ελευθερίας και της εθνικής μας αξιοπρέπειας, αλλά πρωτίστως για να δρούμε δύναμη ώστε να διαμορφώνουμε εμείς το μέλλον μας.
σχολείο Χίου. Thank you.
τα μέλη των φορευτικών τμήματων των πολιτιστικών σωματείων με τοπικές φορεσιές. Η παρουσία τους στην παρέλαση δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα, συγχρόνως όπως μας υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί οδοδείκτη προς τις πλούσιες πηγές ήθους, έμπνευσης, αρχών και αξιών που άντεξαν στον χρόνο. Ας υποστηρίξουμε με το χειροκρότημά μας την εθελοντική πολύτιμη προσφορά τους. Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χίου, Λέων Αλάτιος.
ισχύουν. Με δυναμισμό και αισιοδοξία δίνουν τους δικούς τους αγώνες για το παρόν και το μέλλον. Είναι η γενιά που αποτελεί την ελπίδα μας για μας. Thank you.
Αφρικού. Από τον χώρο των
των επισήμων ο Έγκον το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης. Ανώτερος αξιωματικός με το επιτελείο του, ο οποίος απονέμει χαιρετισμό προς τους επισήμους και στην συνέχεια κατευθύνεται απέναντι από τους επισήμους. Ακολουθεί το
σύστημα των ειδικών δυνάμεων με την πολεμική του σημαία σε άψογο σχηματισμό είναι οι καταδρομείς μας, οι συνεχιστές του ιερού λόγου. Είναι ομάδες υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης. Είναι μονάδες ικανές να μάχονται κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, με κάθε μέσο, σε γη, σε θάλασσα και από αέρα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, διέρχεται το λιμενικό σώμα, το οποίο επιφορτισμένο με την αστυνόμευση των χωρικών μας υδάτων, την έρευνα και διάσωση, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, τη διοίκηση της μεγάλης εμπορικής μας ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, διαδραματίζει στις μέρες μας ένα πολύ ποικίλο ρόλο. Μουσική της 96 ΑΤΕ, η οποία περνά αυτή τη στιγμή μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Επιβραβεύστε τους και χειροκροτήστε τους για μια ακόμα φορά. Δώστε τους την εθνική επιβράβευση και ψυχική δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους. Ο ΕΧΟΝ, το Γενικό Πρόσταγμα, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναφέρει το πέρας της παρέλασης. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε η παρέλαση. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου εύχεται χρόνια πολλά και ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν και συμμετείχαν στο σημερινό εορτασμό. Θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο Δημαρχείο από το Δήμο της Χίου για τις αρχές και το κοινό. Παντελή! Μισό λεπτό, Υπουργέ. Θα κάνω μια δήλωση, μισό λεπτό, μαζευτούμε. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα τιμής. Είναι μια μέρα μνήμης. Είναι μια μέρα εθνικής ενότητας. Θυμόμαστε ένδοξους αγώνες. Θυμόμαστε σημαντικές στιγμές στην ιστορία μας. Θυμόμαστε όμως και θυσίες και απώλειες. Άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν και έπεσαν για αυτή την πατρίδα, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Τότε παλέψαμε και τα καταφέραμε. Και πάλι παλεύουμε, διαφορετικά. Και πάλι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή και ευγνωμοσύνη στους ένδοξους νεκρούς, οι οποίοι έξαν ποτάμι αίματος, για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Συνεχίζουμε τον αγώνα στις δύσκολες εποχές που διανύει το έθνος, όμως ένα είναι βέβαιο, ότι η Ελλάδα θα σταθεί όρθια και θα βρει ξανά το δρόμο που της αξίζει. Χρόνια πολλά. Κάθε χρόνο η παρέλαση, τα παιδιά, οι στρατιωτικές δυνάμεις, οι σύλλογοι πολιτιστικοί, οι εθελοντικές οργανώσεις μας δίνουν την ευκαιρία και να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε, όχι μόνο το χτες αλλά και το αύριο. Να εμπνευστούμε κυρίως από όλα εκείνα τα παιδιά, όλους εκείνους που παρελάσαν σήμερα για να τιμήσουν έναν ηρωικό αγώνα ενός λαού απέναντι σε μεγάλες δυνάμεις, απέναντι σε δυνάμεις οι οποίες ήταν ανώτερες του λαού μας το 1940. Νομίζω σήμερα ο ελληνικός λαός μπορεί ξανά να σταθεί στα πόδια του και να δώσει με αυτόν τον τρόπο μια μάχη νικηφόρα, νικηφόρα για την ελληνική κοινωνία, νικηφόρα για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.